Θα πάμε να δούμε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε με το Σκοπιανό. Σε αυτό το σημείο, καλησπέρασουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο τον Θόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους. Και στην συνέχεια θα δούμε αμέσως και την πολιτική και την δήλωση, την αποκλειστική δήλωση του Μητροπολίτη Φλωρίνης Πεσπών και Ορδέας, του κ. Θεόκλητο, για το Σκοπιανό στην τηλεόραση του ΓΕΣΤ. Ένα Σκοπιανό το οποίο κυριαρχεί στη μερίσα διάταξη της πολιτικής ατζέντας. Να πούμε, Δημήτρη, ότι ήταν φυσιολογικό βέβαια, το περιμέναν οι πάντες, ότι ο γερμανικός παράγοντας θα είχε κάνει την εμφάνισή του και την ανάμειξή του σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτό το διάστημα και αφορούν την ελλαδική πλευρά με τη σκοπιανή πλευρά. Μάλιστα. Και αφορά στο ονοματολογικό. Έτσι λοιπόν, η κυρία Μέρκελ, η κυρία Αγγελική Θεοδώρα Μέρκελ, έχει δύο ελληνικά ονόματα, παρακαλώ, και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν οι φίλοι τηλεθεατές. Δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό, τηλεφώνησε τον πρωθυπουργό της χώρας μας, τον Αλέξη τον Τσίπρα, αλλά και τον Ζόρα Ζάεφ και τους είπε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί το καλό κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί ανάμεσά τους σε ό,τι αφορά το ονοματολογικό. Τώρα, η Σκοπιανή πλευρά από την πλευρά της εμένει στην θέση της που λέει ότι εμείς θέλουμε Μακεδονία του Ίλντεντ χωρίς να πάμε σε διαδικασία έργα όμνες, χωρίς να υπάρξει και συνταγματική αναθεώρηση, γιατί κάτι τέτοιο δεν μας βγαίνει. Που σημαίνει τι? Ότι η ελλαδική πλευρά το απορρίπτει αυτό εκ προημίου, δεν το δέχεται στην κυριολεξία, με αποτέλεσμα να αναζητούν άλλες λύσεις. Σε ερώτηση που έγινε προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, αν δέχεται πιέσεις από ξένους παράγοντες, και καλή ώρα τον Αμερικανικό και Γερμανικό, είπε ότι δεν δεχόμαστε καμία πίεση. Είπε ψέματα ο κύριος Κοτζιάς. Σαφώς και δέχεται σκληρές πιέσεις στην κυριολεξία, τολμώ να πω, γιατί οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι θέλουν να κλείσει αυτό το κενό. Και να κλείσει υπέρ των Σκοπίων και κατά της Ελλάδος. Μην ξεχνάμε ότι αξιοποιούν και εκμεταλλεύονται στο μέγιστο δυνατό την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και δει τα μνημόνια και την οικονομική της κρίση που βιώνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, στο εσωτερικό της υπάρχει μεγάλη κουβέντα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει μια προπαγάνδα η οποία εκπορεύεται καθαρά από την κρατική τηλεόραση και τη ραδιοφωνία, η οποία στέκεται στο πλευρό της κυβέρνησης, και εδώ είναι η πρόκληση, η μεγάλη πρόκληση, και λέει ότι πρέπει άμεσα να βρεθεί λύση, και τη λύση την προσδιορίζουν σε μια σύνθετη ονομασία, αγνοώντας την κυριολεξία, την αντίσταση που έκανε ο ελληνικός λαός μέσα από τα δύο συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών. Αλήθεια, ποιος είναι ο ρόλος του κρατικού ραδιοφώνου και της κρατικής τηλεόρασης? Είναι ζητήματα τα οποία θα τα έχουμε το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά της, βέβαια, η αντιπολίτευση κρατάει τις γνωστές θέσεις, τη ρίση γη ηχθείως, πόσο μάλλον το κόμμα των ΑΝΕΛ, άσχετα αν ο πρόεδρός του, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Πάνος Καμένος, δηλώνει ότι εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα ψηφίσουμε συμφωνία που να περιέχει τον όρο Μακεδονία στο εσωτερικό. Βέβαια, αυτό το λέει βρίσκονται σε μια κατάσταση έτσι ισχύως. Δηλαδή, δεν προβληματίζεται το τι θα γίνει. Αν είναι να πέσει η κυβέρνηση, τότε θα δούμε τι θα πει ο κ. Καμένος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο σύμμαχοι στην κυβέρνηση: ο Σταύρος Θεοδωράκης από το Ποτάμι και ο Ευάγγελος ο Βενιζέλος από το Πασόκ. Ο κ. Βενιζέλος μόνο του είναι, εντάξει, δεν είναι. Ένας ψήφος είναι. Επηρεάζουν με τον ΑΒ τρόπο, επηρεάζουν. Θα πει ότι αυτοί μπορούν να συγκροτήσουν την πλειοψηφία που απαιτείται? Όχι, αλλά αυτό από μόνο του πραγματικά μας δηλώνει πόσο διχαστική είναι η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας μας και δει στην πολιτική μας καθημερινότητα. Αυτές είναι οι εξελίξεις που έχουμε τελευταία. Ωραία. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε την αποκλειστική συνέντευξη του Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, του κ. Θεόκλητου, στην τηλεόραση του ΓΕΣΤ, όπου εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις στο Σκοπιανό. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στο Σκοπιανό. Ένα θέμα το οποίο και φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΕΣΤ, ο Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, τον κ. Θεόκλητο. Κύριε Θεόκλητε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Επιμένουν, βλέπουμε, στο Μακεδονία του Ίλντεν και μάλιστα χωρίς συνταγματική αναθεώρηση ο Ζάεφ με τον Ντιμητρόφ. Ποια είναι η δική σας άποψη, γιατί είστε από τους ιεράρχες που αντιδρούν έντονα και δεν το συζητάμε, άλλωστε είστε Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας. Ποια είναι η άποψή σας για αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες? Το θέμα μας απασχολεί πολύ καιρό, περισσότερο εδώ τα τελευταία χρόνια, διότι πάντοτε αυτοί θέλουν να έχουν το όνομα Μακεδονία. Το αν υποκύψουν να τεθεί και δεύτερο όνομα, αυτό θα το κάνουν μόνο από ανάγκη και δεν θα χρησιμοποιούν το δεύτερο όνομα, όποιο και να είναι, θα χρησιμοποιούν μόνο το όνομα Μακεδονία. Και όταν πηγαίνει κανείς και επισκέπτεται κανείς διερχόμενος ή πολλοί οι οποίοι πάνε στα μέρη αυτά, λοιπόν τους βλέπεις να λένε και να εκφράζουν και να λένε είμαστε Μακεδόνες. Μάλιστα σε κάποιον είπα, ήρθε εδώ και μου λέει είμαι Μακεδόνας. Εγώ λέω εγώ τι είμαι, δεν είμαι Μακεδόνας. Μάλιστα. Το
το θέλουν πολύ το όνομα αυτό, αλλά δεν είναι σωστό, δεν ανήκει σε αυτούς το όνομα Μακεδονία. Τώρα το περιπλέκουν, βάζουν και δεύτερο όνομα, το οποίο δεύτερο όνομα πολλές φορές είναι χειρότερο από το πρώτο. Αλλά και το Ήλιντεν μας θυμίζει αλυτρωτικούς σκοπούς. Τότε όταν έγινε μεν η μάχη του Ήλιντεν και προσπάθεια να ελευθερώνουν, να υποστηρίξουν την Μακεδονία, τότε θα μπουν τώρα και η Βουλγαρία μέσα, θα μπει και όλος ο σκλαβισμός και θα αφήσουν στην άκρη την Ελλάδα που θα τη λένε, αυτοί θα ζητούν να φτάσουν την Ελλάδα μέχρι κάτω το Αιγαίο και όλη την Μακεδονία. Εσείς πώς βλέπετε αυτές τις μέρες όλες αυτές τις εξελίξεις όπου προσπαθεί η κυβέρνηση? Εγώ ανησυχώ πολύ, ανησυχώ, αλλά πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν θα το δεχτεί. Θέλω να πιστεύω. Ο κύριος Καμένος σήμερα είπε, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ και υπουργός Άμυνας, ότι δεν θα ψηφίσει ποτέ μια λύση με το όνομα Μακεδονία για τα Σκόπια. Βλέπουμε όμως ότι ο πρωθυπουργός και τον κύριο Κοσβά θέλουν να λυθεί το θέμα. Άμα ο κύριος Καμένος δεν ψηφίσει, δεν πρόκειται να ψηφίσει. Μάλιστα. Θα περάσει. Καλό είναι να δώσουν ένα όνομα χωρίς να υπάρχει λέξη Μακεδονία. Μάλιστα. Πάντως βλέπουμε ότι είναι έντονη η κινητικότητα και του κυρίου Κοτζιά και, αλλά δεν βλέπουμε, ενώ θέλουν και οι Σκοπιανοί να λυθεί το θέμα, δεν θέλουν να υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση, δεν θέλουν να υπάρχουν παρεμβάσεις. Εσείς στείλατε κάποια επιστολή δική σας όσον αφορά αυτές τις μέρες? Δεν έστειλα τώρα, γιατί μαρτυρήθηκα στο παλιότερα πάρα πολύ και με τηλεόραση και λοιπά και με άλλες παρεμβάσεις. Αλλά όμως τώρα ακόμη δεν έστειλα, διότι περιμένω να δω τι θα. Κάθε τόσο παρουσιάζουν κάποια λύση, η οποία δεν είναι λύση, είναι περιπλοκή κανονικά. Μάλιστα. Ακούστηκε τώρα τελευταία ότι ο κύριος Κοτζιάς και ο πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, μαζί με τον κύριο Ζάεφ, έτσι ακούστηκε, ότι θα έρθουν στις πρέσπες για να επικυρώσουν τη συμφωνία. Πώς το σχολιάζετε? Εγώ το άκουσα κι εγώ. Είναι άραγε οι πρέσπες οι δικές μας ή οι δικές τους. Μάλιστα. Αυτό δεν μας το έχουν πει μέχρι στιγμής. Γιατί η περιοχή λέγεται ένα μεγάλο μέρος των πρεσπών το έχουμε εμείς, ένα έχουν και αυτοί. Θα πάνε σε δική τους πρέσπα ή στη δική μας, δεν ξέρω. Αλλά πιστεύω να σκεφτούν πιο όρημα και οι κυβέρνησης. Διότι αν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα και να μην το περιπλέξουν, να μην μπει το όνομα Μακεδονία. Μάλιστα. Πάντως μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε καμία αντίδραση τώρα αυτές τις μέρες από τους τοπικούς φορείς της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί θεωρούν και δεν αντιδρούνε? Περιμένουμε για κάθε τόσο βάλουν και ένα όνομα δεύτερο, το οποίο επαναλαμβάνω, το δεύτερο το όνομα το έχουν απλώς έτσι για να δικαιολογούνται. Δεν θα το χρησιμοποιούν ποτέ αυτοί. Θα λένε Μακεδονία. Μάλιστα. Έτσι θα θεωρούν αυτοί δηλαδή. Ναι, ναι. Εσείς ανησυχείτε, ανησυχείτε πολύ με όλα αυτά που βλέπετε? Πάρα πολύ ανησυχώ. Τι μήνυμα στέλνετε στους κυβερνώντες αυτή τη στιγμή που σας βλέπουν στους τοπικούς φορείς εδώ της Δυτικής Μακεδονίας? Να μην βάλω τη λέξη Μακεδονία. Μπορεί να βάλω εγώ τόσα ιστορικά μέρη, τα οποία ήταν από το Βυζάντιο ακόμη, και επομένως δεν ανάγκη να βάλω τη λέξη Μακεδονία. Αλλά αυτοί επιμένουν για λόγο σκοπιμότητος και για λόγους αλυτρωτισμού. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Αυτό είστε υπέρ το να ανοίξει διάβαση πρεσπών με τα Σκόπια? Έτσι λένε. Διαβάζουμε κι εμείς και ακούμε και στα δελτία ειδήσεων και λοιπά και στις τηλεοράσεις ότι θα ανοίξει εκεί το πρεσπών η δίωδος. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το. Αυτά ας ανοίξουν, να έχουμε κανείς πρόβλημα. Δεν το μισούμε τους ανθρώπους. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Ούτε καν, ούτε συμβουσόμε. Να έχουμε επικοινωνία και αυτοί να έρχονται σε εμάς και εμείς να πάμε σε αυτούς, αλλά να μην μπαίνουν αυτά τα εμπόδια αυτά με την ονομασία που δεν είναι μόνο η ονομασία. Εσείς τι θεωρείτε? Όταν λένε αυτοί ότι θέλουν η Μακεδονία είναι δική μας όλη μέχρι το Θερμαϊκό και μέχρι όλη τη Μακεδονία. Τι θα πούμε εμείς? Πάντως σεβασμιότατε, πάντως οι βουλευτές εδώ της Δυτικής Μακεδονίας δεν αντιδράνε. Ακόμη δεν αντιδράνε κανείς. Φαίνεται ακόμη περιμένουν τι θα επακολουθήσει. Μάλιστα. Δεν θα λυθεί νομίζω το πρόβλημα τώρα.
Είδαμε την αποκλειστική συνέντευξη του Μητροπολίτη Φλόρινης Πεσπών Κερδάς του κύριου Θεόκλη όσον αφορά τις εξελίξεις στο Σκοπιανό. Ανοίγει τώρα τις πύλες της την 5η Θεόφιλε 14 Ιουνίου η Εγνατία Expo 2018 στην Πτολεμαΐδα με πολλές δράσεις όσον αφορά την επιχειρηματικότητα. Και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 18 Ιουνίου. Μάλιστα. Είναι μια έκθεση η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια. Πολλοί είπαν ότι αυτή έγινε σε αντιδιαστολή και βγάζοντας πολύ μεγάλη δόση τοπικισμού σε σχέση με την Εορδαία και την Κοζάνη. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι εδώ τους αδικούμε. Η Πτολεμαΐδα διοργανώνει αυτή την έκθεση και έχει συγκεκριμένα θετικά στοιχεία, θετικά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, η συγκεκριμένη έκθεση τιτλοφορεί Εγνατία Expo 2018, 10η Γενική Εμπορική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Είναι η νέα μεγάλη έκθεση της Δυτικής Μακεδονίας που θα διεξαχθεί στην Πτολεμαΐδα από την 5η 14 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 18 και η προετοιμασία βρίσκεται σε πάρα πολλούς μεγάλους και εντατικούς ρυθμούς. Η ανταπόκριση που υπήρξε σε επαφές με υποψήφιους εκθέτες σε όλη την Ελλάδα δικαίωσε, τονίζεται στο ρεπορτάζ, τις προσδοκίες του διοργανιστή που είναι ο Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας. Ο βαθμός πληρότητας τώρα ήδη αγγίζει τα περσινά επίπεδα. Ταυτόχρονα προετοιμάζεται το πλούσιο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων, στο οποίο πρόκειται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και επιφυλάσσει μεγάλες εκπλήξεις στο καλλιτεχνικό και το γαστρονομικό μέρος του. Το ιδιαίτερο ευχάριστο νέο για τους διοργανωτές είναι το ότι διατηρεί και φέτος τις μεγάλες στρατηγικές συνεργασίες με τους παραδοσιακούς πλέον συμμάχους της έκθεσης. Να πούμε ότι μεγάλο ρόλο παίζει βέβαια και η συνδιοργάνωση από την πλευρά της Εγνατίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί μην ξεχνάμε όταν έχεις στα χέρια σου και δίπλα σου την Εγνατία, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ, πολύ εύκολο να έχεις μια ισχυρή και πολύ καλή παρουσία. Να πούμε τώρα μερικά πράγματα. Η Εγνατία Expo οφείλει μέρος της επιτυχίας της στη διαχρονική άριστη συνεργασία που διατηρεί με την Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας είναι στην ευχάριστη θέση σήμερα να ανακοινώσει ότι και η φετινή έκθεση θα τεθεί υπό την αιγίδα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζει τη συμβολή ενός κορυφαίου συλλογικού οργάνου της επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο στη διοργάνωσή μας. Εξασφαλίζει, τονίζεται στο ρεπορτάζ, την παροχή της εκθεσιακής της τεχνογνωσίας, τη στήριξη σε συμβουλευτικό επίπεδο για τις επιχειρήσεις, εκθέτες, καθώς και της επικοινωνίας της διοργάνωσης με ένα τεράστιο δίκτυο επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών σωματείων και θεσμοτιμένων οργάνων σε πανελλαδική κλίμακα. Θέλει να δούμε, Δημήτρη, με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια η επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στην κυριολεξία στον πάτο. Δεν υπάρχει πιο κάτω. Και με δεδομένο το ότι πολλοί πιστεύαν ότι η έκθεση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, συνήθως τον Σεπτέμβριο μήνα, στο Εκθεσιακό Κέντρο Στακύλα Κοζάνης και είναι έκθεση εμποροβιοτεχνική και γεωργική έκθεση της Δυτικής Μακεδονίας, έπρεπε να έχει μια διαφορετική ταυτότητα, αλλά δυστυχώς βρίσκεται σε μια καθοδική τροχιά. Μένει να δούμε αν η έκθεση στην Πτολεμαΐδα έχει άλλα χαρακτηριστικά, άλλα στοιχεία και μπορεί να ανεβάσει πολύ επίπεδο της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία. Θα δούμε και τις συμμετοχές. Τώρα να πάμε στην αυτοδιοίκηση. Με ορίζοντα τις πολιτικές εξελίξεις για τα αυτοδιοικητικά, η Γαλάζια της Δυτικής Μακεδονίας συναντιούνται. Να δούμε και το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε πάρει από την ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr και συγκεκριμένα τονίζεται ότι στην Κοζάνη και συγκεκριμένα σε κεντρικό καφέ της πόλης βρέθηκαν το μεσημέρι της 3ης, 22 Μαΐου, ο πρώην Δήμαρχος Ρεβενών, ο Δημοσθένης Κουψίδης, μαζί με τον πρώην Δήμαρχο Αμιντέου, τον κύριο Μάκη Ιωσήφιδη, και λίγο αργότερα στην παρέα προσθέθηκε και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, ο Φώτης Οκεχαγιάς. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις αλλά και την αυριανή μέρα σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση εν ώψη των εκλογών του 2019. Ο κ. Ιωσήφιδης συνεχίζει τις επαφές με απόδρο σκοπό και στόχο την υποψηφιότητά του ως περιφερειάρχης με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Δημοσθένης Κουψίδης, όπως όλα δείχνουν, προσανατολίζεται για μια εκ νέου υποψηφιότητά του στο Δήμο Γρεβενών. Όσο για το Φώτη Κεχαγιά, τονίζεται στο ρεπορτάζ, θα είναι και πάλι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Θοδωρή Καρυπίδη, χωρίς όμως να κρύβει και το ενδιαφέρον του για το Δήμο Κοζάνης, όπως λέει, μεταξύ σοβαρού και αστείου σε φίλους και γνωστούς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο δημοσιοποιήθηκε από την ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr. Να πούμε ότι οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο κ. Ιωσήφιδης έχει πάρει πολύ ζεστά το ενδεχόμενο να κατέχει υποψήφιος περιφερειάρχης με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ήδη εδώ και πολύ καιρό, πάνω από ένα χρόνο θα τονίσω να πω, κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα, ένα άλλο ρεπορτάζ αφορά τον κύριο Κουψίδη, πάλι σύμφωνα με την ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr, όπου σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, τα πρακτικά των τελευταίων συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας ζήτησε κατόπιν αίτησης και έλαβε χθες, 3η 22 του μήνα, ο Δημοσθένης Κουψίδης, προκειμένου όπως μαθαίνουμε να διερευνήσει αν προκύπτουν ζητήματα νομικής φύσεως για εκείνους που τοποθετήθηκαν εναντίον του στο κορυφαίο συλλογικό όργανο σε επίπεδο περιφέρειας ό,τι αφορά
την υπόθεση της μελέτης για τη βιομηχανική περιοχή Γερένων, για την οποία ο πρώην δήμαρχος Γερένων απαλλάχθηκε πριν από λίγες μέρες με δικαστικό βούλευμα. Μάλιστα. Και εδώ, από ό,τι μας προδιαθέτει το ρεπορτάζ, θα έχουμε και συνέχεια. Για να δούμε. Τώρα, στο Δημαρχείο Κοζάνης θα φιλοξενηθεί προσωρινά ο νεοσύστατος σύλλογος τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης Δυτικής Μακεδονίας και φυσικά όσοι μπορούν και χρειάζονται θα πρέπει να απευθύνονται στο συγκεκριμένο σύλλογο για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν ή είναι μέλη. Πλέον στο Δημαρχείο Κοζάνης. Αποκτά στέγη από ό,τι όλα δείχνουν, έστω και προσωρινά, ο Σύλλογος Τυφλών. Στο Δημαρχείο Κοζάνης, λοιπόν, θα φιλοξενηθεί προσωρινά ο νεοσύστατος Σύλλογος Τυφλών και Ατόμων με προβλήματα όρασης Δυτικής Μακεδονίας, όπως αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση. Ο νεοσύστατος σύλλογος, που μετά την εξασφάλιση της στέγης θα πραγματοποιήσει εκλογές το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον προσωρινό πρόεδρο Ηλία Γιώτα, όπως τόνισε μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, τα άτομα με προβλήματα όρασης αγγίζουν τα 500, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν με βάση τα προνοιακά επιδόματα στην Κοζάνη, ο αριθμός φτάνει τα 206. Στους άμεσους στόχους του Συλλόγου Τυφλών και Ατόμων με προβλήματα όρασης της Δυτικής Μακεδονίας είναι να υπάρξει και ενημέρωση που θα ξεκινήσει από τα σχολεία με βιωματικά εργαστήρια, μαθήματα γραφής και ανάγνωσης στη γνωστή Μπρέιλ, μαθήματα κινητικότητας, προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθυσμερινής διαβίωσης, ενώ παράλληλα θα συσταθεί και η υπηρεσία ομιλούν των βιβλίων σε μια προσπάθεια να γίνουν γνωστά τα προβλήματα αλλά και να αντιμετωπιστούν τα άτομα με τύφλωση και τα προβλήματα όρασης. Να πούμε ότι το ρεπορτάζ το πήραμε από το κρατικό ραδιόφωνο και το οποίο επιμελείται η συνάδελφος η Δέσποινα Ιαμαραντίδου. Μάλιστα. Τώρα να δούμε άλλες ειδήσεις για να ολοκληρώσουμε. Να πάμε στον χώρο της επιχειρηματικότητας, του επιχειρήν και πιο συγκεκριμένα στην Καστοριά, όπου υπογράφηκε η σύμβαση ανάμεσα στο Επιμελητήριο Καστοριάς και το Σύνδεσμο Γυναικείων Επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας. Στην Καστοριά, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στο Επιμελητήριο Καστοριάς και το Σύνδεσμο Γυναικείων Επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο ΙΝΕΚΟ του προγράμματος Ιντερέκ. Επικεφαλής εταίρος είναι το Επιμελητήριο Καστοριάς, ενώ συμμετέχουν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Σύνδεσμος Γυναικείων Επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Αργυροκάστρου, το Κέντρο Ερευνών και Μελετών στα Τίρανα και το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου. Ο σκοπός του προγράμματος αφορά στην υποστήριξη των ενδυνάμει επιχειρήσεων στο στάδιο πριν την οριστικοποίηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την ελληνική και την αλβανική πλευρά αγγίζει τις 650.000 ευρώ. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο αστυνομικό μας δελτίο, όπου συνελήφθησαν χθες το πρωί σε περιοχή της Πτολεμαϊδας από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Εορδέας δύο ημεδαποί, πατέρας και υιός, ηλικίας 63 και 30 χρόνων αντίστοιχα, για διακίνηση και καλλιέργεια ναρκωτικών και καθώς για παραβάση των νόμων περιοπλών και ελαθρεμπορίας. Τι βρέθηκε τώρα στην Έλενα που έγινε? Πολλά. 4 κιλά και 397 γραμμάρια κατέργασης κάναβης που περιέχονταν σε 28 συσκευασίες. 14.992 σπόροι κάναβης περιέχονταν σε 3 συσκευασίες, 6 δεδρύλια κάναβης ύψους έως 25 εκατοστών, 6 κιλά και 628 γραμμάρια αδασμολόγητου καπνού που περιέχονταν σε 21 πακέτα και 4 χάρτινες συσκευασίες, με ηλεκτρονική ζυγαριά, ένα πιστόλι με μια γεμιστήρα, ένα αεροβόλο κυνηγητικό όπλο, 10 φυσίγγια, 2 βολίδες, 5 μαχαίρια, 3 σουγιάδες, ένας μπαλντάς, μια λίμα, ένα κινητό τηλέφωνο, μια λάμπα φωτισμού και ένα μεταλλικό ποτιστήρι. Αν είναι δυνατόν, όλα αυτά τα είχαν στην κατοχή τους και όλα αυτά πατήρ και ιός, 60 και 30 ετών. Και να κλείσουμε βέβαια με μια ανακοίνωση από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Κοζάνης που κάνει λόγο ότι στις τοπικές κοινότητες Κοιλάδας, Κίζας, Τιμαριάς και Κρεμαστής θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις 24 του μήνα για καθαρισμό της δεξαμενής. Η διακοπή θα ξεκινήσει από τις 7 το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι και τις 6 το μεσημέρι. Και να πω, επειδή ότι αναφερθήκαμε σε 4 κοινότητες, είναι μία κοινότητα. Είναι η κοινότητα Κοιλάδας, αλλά αυτό έτσι όπως παρουσιάστηκε στο δελτίο τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα αφορά τους οικισμούς οι οποίοι αποτελούν. Για να γνωρίζουν πλέον οι πολίτες αύριο ότι δεν θα έχουν Κοιλάδα από τις 7 μέχρι τις 3. Κοιλάδα, Κίσα, Θυμαριά και Κρεμαστή. Αύριο. Αυτό θα γνωρίζεις γιατί είσαι από τον Ελίσποντο εκεί. Μάλιστα, ωραία, Θόδουλε, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Τώρα προχωράμε ενωμένοι στην πολιτική και ποιοτική ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας, εξυγχρονίζοντας τη λειτουργία της. Τόνισε μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΓΟΕΣ ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κοζάνης, Παντελής Καρακασίδης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της Νέας Δημοκρατίας όταν θα γίνουν εκλογές, αλλά και στις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας για την τοπική αυτοδιοίκηση.